Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής έστειλε στον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Αλεσάνδρο Περτίνι, το ακόλουθο συγχαρητήριο τηλεγράφημα για την εθνική επέτειο της χώρας του. Με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της Ιταλίας, σας απευθύνω τα θερμά συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς ευχές του ελληνικού λαού και μου προσωπικώς για την πρόοδο και την ευημερία της φίλης Ιταλίας, με την οποία η Ελλάδα συνεργάζεται στενά για την οικοδόμηση της Ευρώπης και την υπεράσπιση κοινών ιδεωδών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρος Κυπριανού, θα επισκεφθεί το Λονδίνο στις 18 Ιουνίου για συνομιλίες με τη Βρετανή Πρωθυπουργό Μάργαρετ Θάτσερ. Όπως μετέδωσε το United Press από τη Λευκοσία, η επίσκεψη του κυρίου Κυπριανού στην Αγγλική πρωτεύουσα εντάσσεται στις προσπάθειες του Κύπριου ηγέτη να εξασφαλίσει τη συμπαράσταση των 5 μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την εφαρμογή ψηφίσματος του Διεθνούς Οργανισμού, με το οποίο γίνεται έκκληση για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Πρόκειται για το ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας που καταδικάζει τις χωριστικές πράξεις της Τουρκίας στη Βόρεια Κύπρο, την οποία κατέχουν τα στρατεύματά της από το 1974. Η Σοβιετική Ένωση τάσεται αποφασιστικά εναντίον του διαμελισμού της Κύπρου και της διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπέρ της διατήρησής της, σύμφωνα με τη θέληση του κυπριακού λαού ως ανεξάρτητου, κυρίαρχου, εδαφικά ακέραιου και αδέσμευτου κράτους, απαλλαγμένου από οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία. Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα στη Λευκοσία μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ με αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο από την Ουάσιγκτον, δυσφορία δημιούργησε σε αρκετά μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής η στάση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, κ. Χαλέφογλου, κατά τη συνάντηση που είχαν μαζί του. Και αυτό γιατί ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το Κυπριακό και υποστήριξε μόνο ότι η σύνδεση του θέματος με την Αμερικανική βοήθεια προς την Τουρκία ζημιώνει τις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις. Αντίθετα, τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής του υπέδειξαν ότι το Κυπριακό θα συνεχίσει να είναι πρόβλημα, εκτός αν η Τουρκία δείξει με συγκεκριμένες πράξεις ότι εργάζεται για μια θετική λύση. Πηγές του Κογκρέσου ανέφεραν ότι κατά τη συνάντηση του κ. Χαλέφογλου με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής έγινε λόγος εκτός από το Κυπριακό και για την αρμενική γενοκτονία, καθώς και για το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελος Σαβέροφ, μίλησε απόψε σε συγκέντρωση του κόμματός του στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Σαβέροφ αναφέρθηκε στο πολιτικό κλίμα και είπε ότι το κόμμα του δεν πιστεύει στο μίσος ως όπλο πολιτικών αγώνων, αλλά στο χριστιανικό κήρυγμα της αγάπης ως όπλο για τον αγώνα της ζωής. Σχετικά με την ΕΟΚ, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι η όρη της ένταξης της χώρας μας αυτήν ήταν ευνοϊκότερη από εκείνους με τους οποίους έγινε η ένταξη της Αγγλίας, της Δανίας και της Ιρλανδίας, και πρόσθεσε ότι τους όρους της δικής μας ένταξης επιδιώκουν και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Ο κ. Σαβέροφ είπε ότι καταστατικά δεν μπορεί να μιλάει κανένας για ειδική σχέση, γιατί την αποκλείουν οι βασικές συμφωνίες. Ο κ. Σαβέροφ υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλά δυσμενή νέα δεδομένα, τα οποία θα δυσκολέψουν τη θέση της Ελλάδας απέναντι στην ΕΟΚ και τις άλλες χώρες. Και αυτά, υποστήριξε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι τριπλάσιος από το μέσο όρο των χωρών της ΕΟΚ, η αύξηση του κόστους παραγωγής και η έλλειψη νέων επενδύσεων. Ο κ. Σαβέροφ υποστήριξε επίσης ότι έκλεισαν ή κινδυνεύουν να κλείσουν μικρομεσαίες βιομηχανίες, ενώ οι μεγάλες έγιναν λιγότερο παραγωγικές. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματός του και είπε ότι κατήρτισε ένα πλήρως ανανεωτικό και ευρύτατα αντιπροσωπευτικό και προσακτικά διαλεγμένο ψηφοδέλτιο για να υπογραμμίσει τη σημασία αυτής της εκλογικής μάχης της 17ης Ιουνίου. Ο κ. Σαβέροφ είπε επίσης ότι οι ευρωεκλογές έχουν διπλή έννοια, γιατί αφορούν την καλή εκπροσώπηση της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ανόρθωση της Ελλάδας, και κάλεσε το λαό να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι το μόνο μεγάλο κόμμα που μπορεί να σταματήσει το Πασόκ. Απαντώντας στην ομιλία του κ. Αβέροφ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρούδας δήλωσε: «Είναι αλήθεια λυπηρό ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει τίποτα να πει στον ελληνικό λαό. Είναι πραγματικά μια τραγική ιστορία για τον κ. Αβέροφ. Θέλησε ο ίδιος η αναμέτρηση με το Πασόκ να γίνει εφόλης της ύλης, να μετατραπούν οι ευρωεκλογές σε κρίσιμο σταυροδρόμι για την πορεία της χώρας. Και παρουσιάζεται σήμερα να μιλάει στη Θεσσαλονίκη δύο ακριβώς εβδομάδες πριν από την εκλογική αναμέτρηση, χωρίς να μπορεί να εκθέσει το παραμικρό πρόγραμμα.
Ο κύριος Αβέροφ εξεφώνησε ένα λόγο, φωτογραφία ενός λόγου από εκείνους που ο ελληνικός λαός άκουγε στην τραγική δεκαετία του 60. Ένα λόγο μίσους, ρεβανσισμού και μυσαλλοδοξίας. Τόσο λοιπόν το πάθος, το μίσος, η μυσαλλοδοξία, ο ρεβανσισμός για τον κομματικό πολιετή παράδεισο της δεξιάς που χάθηκε μια για πάντα έχουν τυφλώσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τόσο δεν υπάρχει κανένας σεβασμός στους εγκλωβισμένους στη Νέα Δημοκρατία οπαδούς της που άκουσαν σήμερα τον κύριο Αβέροφ. Στην απελπισία του, συνεχίζει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, για την τύχη του ίδιου και του κόμματός του, στην απελπισία του για την οριστική πια καταδίκη, το μόνο που πρόσφερε στους ακροατές του ήταν το μίσος και ο διχασμός, το γκρέμισμα και η επιστροφή. Ο κύριος Αβέροφ έχει μεταβληθεί σε ήρωα αρχαίας τραγωδίας, λίγο πριν επέλθει η Νέμεση. Επίσης, τονίζει ο κύριος Μαρούδας, δεν θα ακολουθήσουμε τον κύριο Αβέροφ στην τραγική του πορεία. Εμείς, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Ανδρέας Παπανδρέου, είμαστε αποφασισμένοι να περιφρουρήσουμε την ηρεμία και την κοινωνική γαλήνη που αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του αναγεννητικού έργου και τις μεγάλες κατακτήσεις του ελληνικού λαού. Οι εκλογές θα διεξαχθούν, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά τον πιο άψογο τρόπο και θα περιφρουρήσουμε την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη έκφραση των πολιτών, γιατί είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε στους νοσταλγούς άλλων εποχών να εκτρέψουν το πολιτικό κλίμα σε επικίνδυνους δρόμους. Και η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου καταλήγει. Συνιστούμε στον κύριο Αβέροφ, αν δεν μπορεί τίποτα άλλο να κάνει, να περιμαζέψει τουλάχιστον τα επικίνδυνα στοιχεία που βρίσκονται στις τάξεις του κόμματός του, που επιβολεύονται τους δημοκρατικούς κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Η ομιλία του κύριου Αβέροφ θα μεταδοθεί αμέσως μετά το δελτίο μας. Περνάμε στην διεθνή επικαιρότητα. Η κατάσταση στον Περσικό κόλπο είναι αντικείμενο διαβουλεύσεων σε διάφορες πρωτεύουσες, με στόχο να βρεθεί κάποια λύση που να θέτει τέρμα στον Περσο-Ιρακινό πόλεμο που άρχισε πριν από 44 μήνες και να εξασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Δεκάδες πετρελαιοφόρα είναι ακυροβολημένα στα νυχτά του Μπαχρέιν περιμένοντας τις εξελίξεις για να κινηθούν προς τα περσικά λιμάνια. Διπλωματικές πηγές στη Βαγδάτη ανέφεραν σήμερα ότι το Ιράν προετοιμάζεται για ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράκ με στόχο το λιμάνι της Βασόρας. Ενώ οι Ιρακινές δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε επίθεση. Η κυβέρνηση του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να ικανοποιήσουν το αίτημα της χώρας για την αποστολή υπερσύγχρονων αντιεροπορικών πυράβλων τύπου Stinger. Ο Ιρακινός Υπουργός Εξωτερικών Ταρίκ Αζίζ έφτασε ευνηδιαστικά στο Κουβέιτ, μεταφέροντας μήνυμα του Πρόεδρου Σαντάμ Χουσέιν. Το περιεχόμενο του μηνύματος δεν ανακοινώθηκε. Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλει για άλλη μια φορά ότι τα βασανιστήρια στην Τουρκία είναι εκτεταμένα και συστηματικά και ότι αρκετοί κρατούμενοι έχουν πεθάνει από αυτά. Σε ειδικό ένθετο της μηνιαίας έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας υπάρχει φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες ατόμων που βασανίστηκαν, καθώς και λεπτομέρειες για τις άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στις τουρκικές φυλακές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απογοητευμένες από την απόφαση της Ολλανδικής κυβέρνησης να καθυστερήσει κατά 2 χρόνια την εγκατάσταση 48 πυράβλων κρούζ στο έδαφος της χώρας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λάρι Σπίκς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Τζορτζ Σούλτς, πραγματοποίησε ευνίδια επίσκεψη στη Μανάγκουα και είχε συνομιλίες με την ηγεσία των Σαντινίστας. Ο αρχηγός του State Department χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον ηγέτη των Σαντινίστας, Ντανιέλ Ορτέγκα, χρήσιμη και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει σειρά συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Νικαράγουας για να εκτονωθεί η ένταση στην Κεντρική Αμερική. Προηγουμένως, ο κύριος Σούλτς είχε πάει στο Σαλβαδόρ για να παραβρεθεί στην τελετή της ανάληψης των καθηκόντων του Προέδρου Ναπολέον Ντουάρτε. Ο κύριος Ντουάρτε ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει διάλογο με τους ηγέτες των διαφόρων επαναστατικών κομμάτων για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος. Σήμερα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Πρόεδρου Ρίγκαν στην Ιρλανδία, πραγματοποιήθηκαν νέες διαδηλώσεις με συνθήματα εναντίον της πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου στο Σαλβαδόρ και στον τομέα των εξοπλισμών. Στην πόλη Γκόλγκεουέι, το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, απένιμε στον Αμερικανό Πρόεδρο τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα. Λίγες ώρες νωρίτερα, τρεις ακαδημαϊκοί είχαν επιστρέψει τους τίτλους τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απονομή του τίτλου αυτού στον κύριο Ρίγκαν. Ο Πρωθυπουργός της Νότιας Αφρικής, Πίτερ Μπόθα, πραγματοποίησε σήμερα σύντομη επίσκεψη στο Λονδίνο και προκάλεσε τις διαδηλώσεις αντιρατσιστών στους κεντρικούς δρόμους της Βρετανικής πρωτεύουσας. Ο κ. Μπόθα συναντήθηκε με την Βρετανή Πρωθυπουργό Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία λέγεται ότι αρνήθηκε να δώσει διαβεβαιώσεις για την πώληση Βρετανικών όπλων στη Νότια Αφρική.
Επιστρέφουμε στην ελληνική επικαιρότητα. Η έκτη πανελλήνια έκθεση χειροτεχνίας, σοφρονιστικών καταστημάτων και ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων άνοιξε και επίσημα σήμερα τις πόρτες της για κάθε επισκέπτη. Εκθέτες είναι κρατούμενοι από όλα τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας μας και οργανωτές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τον ΕΟΜΕΧ. Το ρεπορτάζ είναι της Γιάννας Παπαδάκου. Εκεί, στην αίθουσα του ΕΟΜΕΧ, στην Οδό Μητροπόλεως, οι κρατούμενοι με την πρωτότυπη δουλειά τους δηλώνουν την αισιοδοξία τους ότι μπορούν να συμμετέχουν στις παραγωγικές διαδικασίες της κοινωνίας μας. Όλα τα είδη πολλούνται για να ενισχυθούν οικονομικά και ηθικά οι οικογένειές τους, αλλά και για να προβληθεί η καθημερινή τους δουλειά στο ευρύ κοινό. Αυτή η δουλειά, όπως τόνισαν καλλιτέχνες και κριτικοί, έχει πολλά στοιχεία της πλούσιας λαϊκής μας παράδοσης. Η έκθεση αυτή εκφράζει ακόμα την έντονη προσπάθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όχι μόνο για τον εξυγχρονισμό της ποινικής νομοθεσίας, αλλά και για την αναμόρφωση του σοφρονιστικού μας συστήματος. Στους εκθέτες, η Ειδική Επιτροπή από καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης έδωσε χρηματικά βραβεία. Το πρώτο βραβείο, 40.000 δραχμές, που αθλοθέτησε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, δόθηκε στο Μαμιδάκι Μινά της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς για το έργο του Λαούτο. Το δεύτερο, 35.000 δραχμές, που αθλοθέτησε η Αγροτική Ασφαλιστική, δόθηκε στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Θηλαίων για τη συνολική δουλειά τους. Το τρίτο βραβείο, 30.000 δραχμές, αθλοθετήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δόθηκε στον Κωνσταντίνο Κυριακού, κρατούμενο στην Αγροτική Φυλακή της Τήρινθας για το έργο του Κανού. Το τέταρτο βραβείο, 25.000 δραχμές, που αθλοθετήθηκε επίσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δόθηκε στον κρατούμενο Παναγιώτη Ιωάννου της Αγροτικής Φυλακής της Τήρινθας για το έργο του Ειρήνη. Το πέμπτο βραβείο, 20.000 δραχμές, αθλοθετήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δόθηκε στον εκθέτη Σωτήρη Μαρούλη, κρατούμενο στην Αγροτική Φυλακή της Τήρινθας για το έργο του Καράβη. Τα σημερινά εγκαίνια έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παπαντονίου. Δύο αυτοδίτες πνίγηκαν το απόγευμα στη λίμνη της Βουλιαγμένης και βρέθηκαν σφινωμένοι σε βάθος 30 μέτρων. Πρόκειται για τον Σάβα Βαφιάδη του Ιωάννου, ηλικίας 28 χρονών, ενώ τα στοιχεία του δεύτερου δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί. Η πορεία της δημοτικής μας μουσικής και η σημερινή της κατάσταση εξετάστηκαν σε τριήμερο συνέδριο που οργάνωσε ο Αρβανίτικος Σύνδεσμος με τη συμπαράσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς σε αίθουσα του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου. Το ρεπορτάζ είναι της Νίκης Τσελίκα. Στη μακραίωνη πορεία της, η δημοτική μας μουσική εξέφρασε, ψυχαγώγησε και γαλούχησε γενιές και γενιές Ελλήνων, υμνώντας τη φύση, τη χαρά και τη λύπη, την ομορφιά, τον έρωτα, τον ηρωισμό και τη λεβεντιά του λαού μας. Όπως όμως πολλά είδη μουσικής, και το δημοτικό μας τραγούδι πέρασε ή κατά άλλους περνάει ακόμα μια περίοδο κρίσης και περιθωριοποίησης, με κύριο χαρακτηριστικό την υποκατάστασή του από ξενόφορτους μουσικούς ρυθμούς. Είναι όμως ευίωνο και παρήγορο το γεγονός πως τον τελευταίο καιρό παρατηρείται σε ευρεία κλίμακα μια ευαισθητοποίηση και μια στροφή προς τη δημοτική μουσική και τους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Διαπιστώνει κανείς έτσι ότι το δημοτικό τραγούδι βρίσκεται ζωντανό στην ψυχή του Έλληνα, εξακολουθεί να τον εκφράζει, ότι δηλαδή είναι ακόμα λειτουργικό. Στο συνέδριο του Αρβανίτικου Συνδέσμου για τη Δημοτική Μουσική έγιναν αισιόδοξες διαπιστώσεις για το μέλλον της δημοτικής μας παράδοσης και μια σειρά από προτάσεις που αποσκοπούν στη συστηματική διατήρηση και την ευρύτερη διάδοσή της. Μερικές από τις προτάσεις αυτές είναι η καθιέρωση της δημοτικής μουσικής σαν μάθημα στα σχολεία και τα οδεία, η οργάνωση ετήσιου φεστιβάλ δημοτικής μουσικής, περισσότερος χρόνος για μετάδοση δημοτικής μουσικής από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, δημιουργία σχολών διδασκαλίας παραδοσιακών οργάνων από τους Δήμους και περισσότερη δημοτική μουσική και ελληνική παραδοσιακή χορή στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και των διαφόρων πολιτιστικών φορέων. Πέθανε από ανίατη ασθένεια ο δημοσιογράφος Κώστας Γελαντάλης, 57 ετών. Κηδεύεται τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5.30 από το νεκροταφείο της Κεσαριανής. Ο Κώστας Γελαντάλης τελευταία δούλευε στην ΕΡΤ. Οι τέταρτοι αθλητικοί αγώνες της Ειδικής Ολυμπιάδας της Ελλάδας έγιναν χτες και προχθές στο Ολυμπιακό Στάδιο της Καλογρέζας. Οι φετινοί αγώνες διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αναπήρων Τέκνων. Το ρεπορτάζ είναι της Έμης Κροκίδη.
Δώσε μου την ευκαιρία να νικήσω και αν δεν μπορέσω, άσε με να είμαι υπερήφανος που προσπάθησα. Με αυτόν τον όρκο μήνυμα, τα 420 ειδικά παιδιά κατέριψαν και φέτος, στο Ολυμπιακό στάδιο της Καλογρέζας, τα ρεκόρ του θάρρους και του κουράγιου. Στο Ολυμπιακό ραντεβού τους, τα παιδιά από 8 χρονών και πάνω, με νοητική καθυστέρηση και κινητικά προβλήματα, αγωνίστηκαν σε δρόμους ταχύτητας, άλματα, ρήψης και άλλα. Η ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης, η συμμετοχή στην επιδεξιότητα και την άθληση, η απόδειξη της ικανότητας ότι μπορούν και τα ειδικά παιδιά να αγωνιστούν, αποτελούν τους στόχους των διοργανωτών της ειδικής αυτής Ολυμπιάδας. Στους φετινούς αγώνες δεν συμμετείχαν παιδιά από όλη την Ελλάδα, αλλά μόνο από την Πάτρα και την Αθήνα. Ο θεσμός της άθλησης των ειδικών παιδιών έχει αρχίσει με φανερά θετικά αποτελέσματα στο εξωτερικό εδώ και 15 χρόνια. Κάθε 4 χρόνια γίνονται οι παγκόσμιοι ειδικοί Ολυμπιακοί αγώνες. Πέρσι έγιναν στη Λουιζιάννα και πήραν μέρος 14 Έλληνες αθλητές σε σύνολο 4.500. Τα νοητικά υστερούντα άτομα στην Ελλάδα φτάνουν τις 200.000 περίπου. Από αυτά, τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας είναι περίπου 140.000, ενώ τα άτομα με κινητικές δυσκολίες ανέρχονται στις 300.000. Ο παγκόσμιο αποδεκτός θεσμός της άθλησης των ειδικών παιδιών καιρός είναι να σταριώσει και στον τόπο μας. Το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς ετοιμάζει μια σειρά προγραμμάτων που αναφέρονται στην άθληση των ειδικών παιδιών. Ποιος αλήθεια μπορεί να μην νιώσει περήφανος δίνοντας σε αυτά τα παιδιά την ευκαιρία να αγωνιστούν και να επιβεβαιωθούν? Χτες 1η Ιουνίου άρχισε και τυπικά το καλοκαίρι. Το όνειρο των διακοπών, το όνειρο της θάλασσας. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θα σας ενδιαφέρει ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Τάκης Ψαρίδης με θέμα θάλασσα, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Την πρόγνωση του καιρού θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Μελανίτης.